Έχει δίκιο, ε. Πάρα το κεφάλι του. Απολύτως. Και σε αυτά που είπε έχει απολύτως δίκιο. Περί μουσικής δηλαδή. Ε. Περί μουσικής έχω μία ένσταση, έχω του την είπα κιόλας, αλλά δεν μπορώ να τον πείσω μάλλον εγώ. Ότι δεν μπορεί να κάνει δηλαδή, όλη στην μελωδία άκρη. Και σταθμό και τέτοια πράγματα, αυτά τα σταθμούς που παίζουν την καινούργια παραγωγή, πλήττω θανάσιμα. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, δεν μου λένε κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο που συνήθω ακούμε, εγώ στο αυτοκίνητο ακούω ραδιόφωνο. Δεν βάζει ένα σταθμό κάτι να ακούς. Ναι. Δεν βάζει τίποτα. Βάζω συγκεκριμένου σταθμού σε συγκεκριμένε ώρε. Δηλαδή, 4 με 5 θα ακούσω τον Γιάννη τον Πετρίδη, α πούμε, στο πρώτο πρόγραμμα. Ή, ξέρω εγώ, 8 με 10 τον Νοταρά, α πούμε, στο Sky. Έχω συγκεκριμένε επιλογέ. Το ξέρω το ραδιόφωνο και ξέρω τι ώρε που με ενδιαφέρει να ακούσω κάτι. Ή 12 με 2 θα ακούσω τον Γρηγόρη τον Ψαριανό, α πούμε, στον Γκλικ που λέει διάφορε αχλαμάρε και γελάμε. Είμαστε φίλοι. Σπίτι τι ακούω. Ακούω όταν ακούω, αργά το βράδυ 10 με 12 ας πούμε βάζω ραδιόφωνο και ακούω 9.44 τον Κώστα το Γεωργίου ας πούμε που παίζει ηχο FM εκεί πέρα, καταπληκτικά πράγματα, jazz ωραίες αυτές. Δεν βάζω μουσικές συνήθως να ακούσω, αν βάλω δικά μου θα βάλω τίποτα, όχι δικά μου, ενώ πράγματα που αγαπώ. Θα είναι κανένα Tom Waits, θα είναι τίποτα country και τίποτα blues και τίποτα jazz. Και μάλιστα, μάλιστα. Έχετε διαφωνήσει ποτέ με επιλογές του επαγγελματικές που έχει κάνει? Πάρα πολύ συχνά. Αλλά δεν σας έχει ακούσει μάλλον. Πάρα πολύ συχνά. Ναι, δεν με ακούει στην αρχή. Μετά με ακούει στο τέλος. Πολλές φορές. Όχι πάντα. Αφού κάνει το βήμα. Ναι. Αλίμονο αν δεν είχαμε διαφωνήσει, δεν θα ήταν υγιής η σχέση. Τι είμαστε. Δεν είμαστε ούτε κουρδιστοί, ούτε κουρδιστά ανθρωπάκια. Είμαστε δύο ζωντανοί άνθρωποι. Με την προσωπικότητά του ο καθένας, με τις γνώμες του. Α, δεν είσαι σε εκείνα τα ζευγάρια που ακούω που είναι καλή ώρα, 25-30 χρόνια μαζί και λένε εμείς ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί. Δεν το έχετε ακούσει αυτό. Ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί. Όσο περνάνε τα χρόνια. Αυτό έτσι το λέω, ειρωνικά το λέω. Γιατί λένε ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί. Όσο περνάνε τα χρόνια τσακωνόμαστε και πιο πολύ. Πιο συχνά. Πιο συχνά, ε. Παλιά στην αρχή δεν ήταν έτσι. Έχει μεταλλαχτεί κάτι στην πορεία, έγινε μια μετάλλαξη. Μια μετάλλαξη. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο. Εγώ ας μην μιλήσω καλύτερα. Καλύτερα να μιλήσεις. Λοιπόν, να δούμε λίγο το Λουκιανό τι κάνει εδώ πέρα πάνω και ερχόμαστε πάλι. Επιστροφή λοιπόν στο δεύτερο μέρος του 6 συν 1. Να περάσουμε και να δούμε λίγο και τα θέματα της εβδομάδος που πέρασε. Με το ευρώ, αλήθεια, πώς τα πάτε? Προς το παρόν, με αφήνει παγερά διάφορα ιστορία. Θα δούμε, ξέρω. Σιγά σιγά. Εδώ πόσο ευρώ θα κάνει από το που θα πίνω? Δεκαδικός θα είναι και εδώ, θα δούμε. Ναι. Δεκαδικός θα βρούμε. Αλήθεια, πώς βλέπετε εσείς να πηγαίνει αυτή η ιστορία με το ευρώ? Ενώ τεχνικά. Πρακτικά δύσκολο θα είναι στην αρχή. Κοίτα, να σου πω. Έχοντας την εμπειρία ταξιδιών σε κράτη που με νομίσματα άλλα ντάλα, τα μεγάλα της Παρασκευής στο Γάλα, όπου στην πρώτη εβδομάδα, ας πούμε, σχεδόν εξοικειώνεσαι. Δηλαδή λες αυτό είναι ακριβό, κάνει 10 τέτοια, ας πούμε, άρα είναι κάπου ακριβό. Νομίζω σιγά σιγά θα έρθει αυτή. Δεν είναι για να βιαζόμαστε, άλλωστε έχουμε κανένα χρόνο. Κανένα χρόνο πιστεύω. Έχουμε, αλλά. Νομίζω θα γίνει. Εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, είμαστε γενικώς τελευταία στιγμή. Θα δούμε. Θα δείξει. Είμαστε λιγάκι. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο με λίγο με το ευρώ και επανερχόμαστε. Πόσο κάνει? 250. Σε ευρώ πόσο κάνει? Σε ευρώ
2,350 περίπου, 1 ευρώ. Σε ευρώ. 8,22. Κομπιουτεράκι. Διαίρεση. Χαμός. 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 Να μου δώσετε 1 κιλό πορτοκάλια. Πόσα ευρώ θέλετε? Α, δεν ξέρω. Μάλιστα. Να σε δω με ένα κομπιουτεράκι εδώ να υπολογίζεις. πώς θα γίνεται? Άστο και θα το δούμε. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αυτή τη εβδομάδα απασχόλησε όλη την επικαιρότητα. Αυτό το θέμα με το ουράνιο, το έχετε παρακολουθήσει καθόλου? Ακούμε από χτες προχτές ότι κάποια κρούσματα, ας πούμε, λευκαιμίας, Γάλλους και Ιταλούς από... και τα λοιπά. Και ένας Έλληνας, από ό,τι δεν είναι, ένας Έλληνας λοχίας, ήδη νοσηλεύεται με... Αυτό ήταν φοβερό. Και ήταν αναμενόμενο και δεν θα είναι δυστυχώς το μόνο. Και αυτό που πέρσι, πρόπερσι που γινόταν αυτοί οι φοβεροί βομβαρδισμοί, είχαμε επισημάνει ότι η οικολογική καταστροφή και οι επιπτώσεις στην υγεία θα είναι φοβερές. Αυτή είναι αδίσταχτη δολοφόνη, ενώ οι άνθρωποι του ΝΑΤΟ. Και σήμερα έβλεπα στις ειδήσεις έναν Βρετανό. Ήταν ένας Βρετανός στρατιώτης, ο οποίος ήταν μάλλον άνθρωπος από χημοθεραπεία, με μια τραγική εικόνα, και έλεγε ότι περνάμε ένα φοβερό δράμα, εγώ και η οικογένειά μου, αρρώστησε εκεί. Και στη συνέχεια ήταν ένας αξιωματούχος Βρετανός, ο οποίος, αν είχα τη δυνατότητα, θα τον σκότωνα εκείνη τη στιγμή. Ο οποίος ήταν τόσο κυνικός και έλεγε αυτά τα όπλα που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα πιο αποτελεσματικά και αυτά έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι το μόνο έγκλημα που γίνεται στις βάρος της ανθρωπότητας, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο έγκλημα που δυστυχώς θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον και εύχομαι να μην το βρούμε μπροστά στα παιδιά μας, γιατί τότε θα πρέπει όλες οι μανάδες να πάνε να τους εκτελέσουν επί τόπου αυτούς όλους τους κυρίους όπου και να βρίσκονται. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο ένα βίντεο με το τι έγινε και επανερχόμαστε. Θα πρέπει κανείς να περιμένει μερικά χρόνια, ίσως μία δεκαετία από πέρυσι που έγιναν οι βομβαρδισμοί, για να εκτιμήσει με ακρίβεια τις επιπτώσεις. Μπορεί όμως κάποιες από αυτές να εμφανιστούν και νωρίτερα. Υπηρέτησε και στη Βοσνία και στο Κόσοβο και σήμερα νοσηλεύεται με προβλήματα υγείας, με λευκαιμία, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Έχουν κάνει έρευνες και έχουμε βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους στρατιώτες μας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε αυτές τις έρευνες και αν οτιδήποτε διαπιστωθεί θα λάβουμε το μέτρο που πρέπει. Και πρέπει να πούμε ότι τώρα μιλάμε για συμπτώματα και για περιπτώσεις που αφορούν τον πόλεμο της Βοσνίας. Δηλαδή αυτά που γίνανε τώρα στο Κόσοβο θα τα βρούμε μπροστά μας στα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι κύριοι είναι μακριά, βέβαια. Είναι στο Λονδίνο, είναι στην Ουάσιγκτον, είναι στη Νέα Υόρκη. Δεν κινδυνεύουν άμεσα. Αυτούς που στείλανε ήταν σφαχτάρια, τους στείλαν στον πόλεμο όπως στέλνουν όλα τα σφαχτάρια. Και αυτοί οι κύριοι βέβαια δεν θα υποστούν τις συνέπειες. Το θέμα βέβαια για εμάς τουλάχιστον για την Ελλάδα είναι αν γνώριζαν εδώ πέρα στην κυβέρνηση τι ακριβώς γινόταν εκεί. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν. Θα έπρεπε να γνωρίζουν. Τώρα όπως βλέπεις τι γίνεται, άλλος λέει γνωρίζαμε, άλλος δεν γνωρίζαμε, άλλος λέγαμε, άλλος δεν λέγαμε. Ναι, και με το Σάμινα τα ίδια. Είμαστε στο ΝΑΤΟ ή δεν είμαστε? Είμαστε. Εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αυτά τα όπλα τα οποία πέφτουν. Συμμετέχουμε. Όπως συμμετέχουμε με την υπογραφή μας και με τη συμμετοχή μας. Βεβαίως. Τι όπλα, τι ήταν αυτά τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν? Αν είναι όπλα τα οποία ξέρουν ότι μπορούσαν να έχουν τέτοια επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων στα Βαλκάνια και εμείς είμαστε μέσα στα Βαλκάνια, αυτό είναι όχι εγκληματικό. Τι είναι αυτό? Ποιος θα μας πει τι είναι αυτό? Νομίζω ότι με την πολιτική πώς θα πάτε? Σε βλέπω πως σας σιωπημένα τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθώ τις εξελίξεις. Όχι όπως παλιότερα. Όπως όλοι έχουμε λίγο αποτραβηχτεί μέχρι να συμβεί κάτι και να ξαναπάρουμε μπρος. Δεν έχουμε πάψει να παρακολουθούμε, δεν συμμετέχουμε. Νομίζω ότι κάποιος κόσμος έχει λίγο αειδιάσει με την υπάρχουσα κατάσταση. Το βλέπουμε άλλωστε και από τις δημοσκοπήσεις και από τις αποχές και από τα αυτά. Όμως πιστεύω ότι κάτω από κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ξανά ο κόσμος θα φυγεί στους δρόμους για κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Μπορεί να είναι η παγκοσμιοποίηση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα τους βγάλει τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Πάντως υπάρχει μια κρυφή δύναμη που παραμονεύει και ζητάει την ευκαιρία για να ξαναεκδηλωθεί. Λες αυτό το κάτι να είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Γιατί... Δεν το ξέρω. Θα το δούμε στην πράξη. Τι να κάνει, να βγουν στους δρόμους υπέρ του Αβραμόπουλου? Δεν ξέρω. Τι να πω κι εγώ. Πώς τη βλέπεις αυτή την κίνηση δημάρχου τώρα? Να τη δούμε κιόλα, να ξεκινήσει ο άνθρωπος κτλ. Προσωπικά το γνωρίζω και μου είναι συμπαθής ο
Δημήτρης Αβραμόπουλος. Είμαστε θαυμαστές του μικρού ηρώα και οι δύο. Έχουμε κάνει τελετές για το να τιμήσουμε τον Ανεμοδουρά και τα λοιπά, έτσι αυτά. Να δω και την πορεία του στην... Ας ξεκινήσει πρώτα. Ο άνθρωπος καλά καλά δεν πρόλαβε να το ανακοινώσει και έχει γίνει, ας πούμε... Μήπως τα επιδιώξε και λιγάκι. Θα δούμε. Μάλιστα.